Εκατοντάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό έζησαν μοναδικές στιγμές κατά τη διάρκεια του 4ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ολυμπίας. Τον τόπο που γεννήθηκε το Ολυμπιακό πνεύμα, μικροί και μεγάλοι βίωσαν τη χαρά της συμμετοχής αλλά και τις προσωπικές στιγμές δόξας, τερματίζοντας καταχειροκροτούμενοι στη μοναδική ατμόσφαιρα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ιερού Χώρου, δίπλα από την είσοδο του σταδίου, όπου οι αρχαίοι Έλληνες, δια της ρώμης του σώματος, ανέδειξαν τις Ολυμπιακές αξίες ως φάρο λειτουργίας της διεθνούς κοινότητας. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια μια προσπάθεια με ένα όνειρο. Κάποια στιγμή να καθιερώσουμε αυτόν τον αγώνα, τον Μαραθώνιο Ολυμπίας, σαν ένα από τους μεγάλους μαραθώνιους στη χώρα. Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο χτίζουμε σε αυτή την προσπάθεια μια επιτυχία. Φέτος κάναμε ένα βήμα ακόμα. Πήραμε εδώ και λίγες μέρες από το Υπουργείο Πολιτισμού την απόφαση να μπορούμε να τερματίσουμε έξω από το αρχαίο στάδιο. Αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για τους αθλητές. Κίνητρο αποτελεί επίσης η δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε τις αναπονομές εντός του αρχαίου σταδίου. Νομίζω ότι είναι όνειρο για τον κάθε αθλητή να τερματίσει κοντά στο στάδιο, δίπλα στο στάδιο ή και μέσα στο στάδιο αργότερα, και αυτός είναι ένας στόχος, και να στεφανωθεί με τον κόκκινο της νίκης μέσα στο αρχαίο στάδιο, από εδώ που ξεκίνησε ο αθλητισμός. Αυτό νομίζω ότι μπορεί τα επόμενα χρόνια να μας δώσει πολλαπλάσιες συμμετοχές και αυτός είναι ο στόχος μας. Πάρα πολύ ευχαριστημένος και η Ηλία μπορεί να ξαναμπεί στο χάρι του αθλητικού ενδιαφέροντος. Όλος ο αγώνας εξελίχθηκε ομαλά, οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και πλέον μπορούμε να μιλάμε ότι γίνεται θεσμός. Το ότι σήμερα ο τερματισμός γίνεται πλησίον του σταδίου και η βράβευση των αθλητών εντός του αρχαίου σταδίου, αυτό μας δίνει ένα ισχυρό πλεονέκτημα και είναι ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του μαραθωνίου, και αυτό θεωρώ ότι του χρόνου θα μας απογειώσει, θα το έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Ο τέταρτος μαραθώνιος Ολυμπίας ένωσε για ακόμα μια φορά την αρχαία Ήλιδα και την αρχαία Ολυμπία και είναι φυσικά το κορυφαίο δρομικό γεγονός της Ηλίας και ένα από τα κορυφαία της Ελλάδας. Αποδεικνύεται εν της πράγμας. Είδαμε φέτος και τη συμμετοχή που είχαμε 100 αθλητές από το εξωτερικό, που σημαίνει ότι το γεγονός έχει γίνει ευρύτατα γνωστό, και από τις συμμετοχές και στο 12 και στα 2 χιλιόμετρα που είχαμε στην πόλη της Αμαλιάδος, ξεπέρασαν τις 500 συμμετοχές. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κάθε χρόνο ευελπιστούμε ότι θα πηγαίνουμε και καλύτερα. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης ήταν πλήρες όχι μόνο στο αγωνιστικό του κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνει το μαραθώνιο, τον ημιμαραθώνιο, τον αγώνα 12 χιλιόμετρων και τους αγώνες 2 χιλιόμετρων για όλους στις τρεις μεγάλες πόλεις του νομού, Αμαλιάδα, Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, αλλά και στον τομέα του πολιτισμού, αφού οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει πλήθος εκδηλώσεων τόσο για την τελετή έναρξης, αλλά και για τις υπόλοιπες ημέρες των αγώνων. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, είχαμε ιδανικό καιρό, ήταν πολύ όμορφη διαδρομή, ήταν πραγματικά πολύ καλά οργανωμένο. Ευχαριστώ τους τοπικούς ανθρώπους που πραγματικά συμμετείχαν στα χωριά, είχαν βγει έξω, ήταν όλοι καταπληκτικοί. Λίγο σαν ψέμα, λόγω πρωταπηλιάς ίσως. Πραγματικά πολύ ωραία. Το Σάββατο βράδυ μέσα στον Πύργο έγιναν τα 2 χιλιόμετρα εντός της πόλης που περιλάμβανε το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι από την περιοχή. 4, 3, 2, 1, φύγαμε σιγά σιγά όλοι, με προσοχή παιδιά, σιγά σιγά, τρέχουμε πράγμα στην καλύτερη σε όλους, για να συμμετοχήσω σε αυτό το σχέδιο αγώνα. Ο τέταρτος μαραθώνιος Ολυμπίας κατάφερε να ενταχθεί στην αθλητική πραγματικότητα ως ένας από τους σημαντικότερους αγώνες του αερινού προγράμματος στη χώρα μας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας δρομικής κοινότητας, της οποίας τα μέλη είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε έναν αγώνα που ενώνει την αρχαία Ήλιδα με την αρχαία Ολυμπία, σηματοδοτώντας τις αρχές του Ολυμπισμού και των ιδεωδών του μαραθωνίου, προσφέροντας σε Έλληνες και ξένους δρομείς τη δυνατότητα να τρέξουν στη διαδρομή την οποία ακολούθησαν οι αθλητές πριν τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.